χωριό του Αγίου Βασίλη να εργάζονται πυρετοδός, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τα μικρά παιδιά όλου του κόσμου. Δυστυχώς όμως σε αρκετά παιδάκια δεν θα φτάσει ή ο σάκος του θα είναι πιο λιτός από κάθε άλλη χρονιά. Δυστυχώς μας έβαλαν σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να αρνηθούμε στα παιδιά, αλλά θα πρέπει με σκέψη να επιλέξουμε τα δώρα μας. Είναι δύσκολος ο καιρός και εντάξει, έχει μια λογική αυτό. Όπως όλοι μας και ο Άγιος Βασίλης πιστεύω κρίση θα έχει αυτός. Μειωμένα και εκεί τα χρήματα. Όσο μπορούμε, κοιτάμε να μαζέψουμε από εδώ και από εκεί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στις ανάγκες των παιδιών περισσότερο. Είναι το μόνο που δεν πρέπει να τον εμποδίσει τον Άγιο Βασίλη. Έστω και μειωμένα. Βέβαια. Στα καταστήματα παιχνιδιών, τα ράφια είναι γεμάτα πολύχρωμα αρκουδάκια, κούκλες, ήρωες των παραμυθιών αλλά και των κινούμενων σχεδίων. Και ωστόσο, όπως φαίνεται, μένουν μακριά από το ταμείο. Οι περισσότεροι περιόρισαν τα δώρα γύρω στα 20 ευρώ. Εκεί που άλλες χρονιές δαπανούσαν 150 και πλέον ευρώ για ένα παιχνίδι. Έχει αγγίξει και τον Άγιο Βασίλη και προημερών είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Λίγο τώρα κάτι μέρες από την Κυριακή και μετά έχουμε κάποια ελπίδα καλύτερη και κάποια δουλειά περισσότερη. Κινούνται σε πολύ χαμηλό επίπεδο από τα περσινά, δυστυχώς. Όλοι γενικά είμαστε μαζεμένοι. Υπάρχουν λύσεις βέβαια για πολύ χαμηλά βαλάντια μέχρι πολύ υψηλά. Ανάλογα, καθένας τι θέλει να δώσει και τι μπορεί να διαθέσει. Το κύριο δώρο για τα παιδάκια, σε τι ύψος περίπου τιμής κειμένου? Από 25 έως 40 ευρώ πλέον, δηλαδή είναι μέσα τιμή εκεί. Αυτή είναι η ντουλάπα της πολυδιαφημιζόμενης πλέον κούκλας. Όπως δηλώνουν όμως επαγγελματίες, εκεί που άλλες χρονιές αγόραζαν γύρω στα 10 τέτοια προϊόντα οι καταναλωτές, φέτος μόνο ένας έρχεται να πάρει την πολυδιαφημιζόμενη αυτή ντουλάπα. Οι περισσότεροι που αρκούνται στην κούκλα, η οποία έχει και το μπουντουάρ της και κοστίζει γύρω στα 20 ευρώ. Όπως δείχνουν έρευνες, μία στις 4 οικογένειες δεν βγαίνει, με αποτέλεσμα να αφήσει με άδεια χέρια τα ανήλικα τέκνα της που ήδη έχουν γράψει το γράμμα του στον Άγιο Βασίλη. Και όπως κάθε χρόνο, θα τον περιμένουν το βράδυ της πρωτοχρονιάς να τους αφήσει το δώρο τους. Τι ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη να σου φέρει? Αμάξι, εγώ ήθελα να μου φέρει τον disco Polly Pocket. Το έχεις στείλει το γράμμα εσύ? Ναι, ναι. Και περιμένεις τώρα? Ναι, περιμένω μέχρι την πρωτοχρονιά. Πού θα το φέρει ο Άγιος Βασίλης το δώρο? Θα το φέρει στην Αθήνα για να πάω ταξίδι. Ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο βιβλίο. Δεν ξέρω τι έστειλα. Δεν θυμάσαι? Και ό,τι να είναι, δεν θέλω κάτι. Παιχνίδι? Ναι. Ζήτησε ένα αυτοκίνητο. Μεγάλο αυτοκίνητο? Όχι, μικρό. Και το έστειλε στο γράμμα? Ναι. Και θα τον περιμένεις εσύ τον Άγιο Βασίλη? Ναι, μου φέρει και άλλο βόλο και απ' έξω. Και εσύ δεν θα κοιμηθείς το βράδυ της πρωτοχρονιάς? Ναι, κοιμηθώ, όμως θα τσιπνήσω και έρθει ο Άγιος Βασίλης και μου δώσει βόλα. Όπως και να έχει όμως, ο Άγιος Βασίλης σίγουρα δεν θα αφήσει κανένα παιδί παραπονούμενο, με μικρό ή με μεγάλο δώρο. Άλλωστε, αυτός πάντα βρίσκει τον τρόπο να φτάνει και στο πιο απομακρυσμένο σπίτι και να ξεπερνά μεγάλα εμπόδια. Φυσικά και αυτό της κρίσης. Για χάρη του Δημήτρη, της Ειρήνης, του Κωστάκη, της Μαρίας, της Μαριλένας και όλων των παιδιών του κόσμου. Αυτός πάντα ξέρει.